Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Crysis 3. Ας κάνουμε login. Crysis 3, αυτά είναι. Λοιπόν, το Crysis 3 είναι αυτό που θα δούμε τώρα, είναι η multiplayer beta του. Είναι open beta, δηλαδή μπορείτε να μπείτε σε Origin αφού έχετε λογαριασμό και να πάτε στα free games και να το κατεβάσετε. Εδώ πέρα πάμε να δούμε τα options. Sound, κάτσε να το ανεβάσουμε λίγο εδώ, να ακούμε κάτι παραπάνω. Πάμε στα γραφικά. Εδώ πέρα βλέπετε low, medium, high, very high. Το idealizing εδώ που βλέπετε 8, διάφορα τέτοια. Το V-Sync που βλέπετε παραπάνω είναι άχρηστο στην ουσία για μένα και το έχω off. Εδώ πέρα βλέπετε όλες τα graphics option. Το motion blur κάτσε να το βγάλουμε γιατί είναι στην ουσία είναι λίγο. Βασικά κάνει πιο ρεαλιστικό το παιχνίδι, αλλά στην ουσία για μένα τουλάχιστον είναι άχρηστο γιατί όταν γυρνάς την κάμερα κάπως θολώνει και είναι πιο δύσκολο να φας τον, να σκοτώσεις τον εχθρό. Λοιπόν, εδώ είναι τα games options, subtitle. Λοιπόν, θα σας δείξω και το player profile. Εδώ είναι του παίχτη μας το profile, δηλαδή το δικό μου. Τα games εδώ πέρα πόσο έχω παίξει και όλα αυτά. Είμαι 5 level γιατί έχω παίξει αρκετούτσικα, μπορώ να πω. Εντάξει, ανεβαίνει γρήγορα τα level. Εδώ πέρα είναι τα games. Είναι ο server browser. Έχει δύο, επειδή είναι η beta, έχει δύο mode και δύο map. Το crash και το hunter. Και από maps έχει την airboard και... Ποια έχει, τη Museum. Museum, ναι. Και από ό,τι βλέπετε οι server έχουν γεμίσει. Βασικά από την ίδια μέρα βγήκε, γιατί έχει βγει από προχτές η beta, ναι. Βασικά όχι, χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Και εντάξει, απλώς είναι επειδή είναι παιχνιδάρα έχει γεμίσει. Δηλαδή άμα έχει και παραπάνω slot για παίχτες, θα γίνονταν πολύ χαμός. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, βασικά τώρα, είναι 16 max, 16 players max, δηλαδή δεν μπαίνουν άλλοι. Για να δούμε. Δεν μπαίνει αυτός, δεν μπαίνει αυτός. Πάμε. Τι να πάμε. Εδώ θα, για άμα μπει εδώ. Ναι, γενικά είναι καλό. Κανένας δεν είναι. Εδώ, δεν μπαίνει. Λοιπόν, ας πάμε στο quick match. Όπως βλέπετε εδώ έχει hunter και crash site. Εγώ θα βγάλω το hunter off, γιατί εντάξει το hunter είναι λίγο πιο σπαστικό να το πω και έτσι. Αλλά είναι ωραίο mode, το παίζω να πω την αλήθεια. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε είναι το loading screen που θα μας βγάζει όταν παίζουμε. Για να δούμε τι έκανε τώρα. Φορτώσει 99% 100%. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το τέτοιο που βλέπουμε για τα όπλα που τις κλάσεις. Μπήκαμε στο παιχνίδι. Για να δούμε. Πρώτος. Α, δεν τον έφαγε βασικά. Γενικά το παιχνίδι πολύ ωραίο, ρεαλιστικό. Ναι, μας έφαγε αυτός. Βλέπουμε και τα kill cam που όποιος μας τρώει, όποιος μας σκοτώνει δηλαδή. Άψογα γραφικά. Βασικά έχει, λίγο, έχει αρκετά σπασιματάκια λίγο το παιχνίδι, γιατί όπως έχουμε πει είναι beta και ως συνηθισμένο η beta, τα beta βασικά είναι, έχουμε κάποια προβληματάκια. Εδώ πέρα πηδάμε, πάμε στο επόμενο κομμάτι εδώ, η γέφυρα ήταν πεσμένη. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε, να κρυβόμαστε με το A, το πατάμε. Και απλώς είναι κάπως καμουφλαριζόμαστε λίγο.
πάει αυτός, πέθανε. Low energy, έχει και energy που βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ ας πετάξουμε γκρανίτη να δούμε τι θα γίνει, γιατί εκεί πέρα μας σέβονται. Χτύπησε ένα παιδί, να το φάμε. Έλα. Αχ, μας έφαγε. Βασικά σε σνάιπερας μας έφαγε. Να τους. Κάποια σπασιματά γιατί το έχει το παιχνίδι, γιατί είναι μπέτα. Ναι, το έχει λίγο αυτό. Εντάξει, θα τα διορθώσουν. Κάποιο update θα βγάλουνε. Για όνει αυτός εδώ, φάμε, πάει αυτός. Double kill, διπλό kill, ωραία. Γενικά για triple kill, ωραία. Γενικά, για αυτό να το φάμε. Α, δεν μας έφαγε. Γενικά το παιχνίδι είναι ωραίο. Απαιτητικό βέβαια. Για να δούμε. Πάμε πέρα από εκεί. Βασικά πρέπει να κάνουμε το κάπτερ. Ναι, βασικά τέτοιο mode είναι εδώ. Πάει κι αυτός. Για να δούμε. Να τους. Έλα. Ψόφα. Αχ, μας έφαγε. Από πίσω, εντάξει. Βασικά όχι, στο πλάι. Βλέπετε και πάνω αριστερά λέει beta και το ID σας, δηλαδή το name σας. Έλα. Λίγο ήθελε τους. Λίγο ακόμα ήθελε και πέθανε. Ας καλυφθούμε λίγο εδώ πέρα, γιατί να καλυφθούμε από τα πυρά, γιατί μας ρίχνουν. Νάτος. Έφαγε τον δικό μας, αλλά τον έφαγα εγώ. Γενικά τα level ανεβαίνουν εύκολα και έχει max level στην beta, έτσι, μην το... Την beta έχει max level 10 και αν είστε 10 το level δεν πάει παραπάνω, γιατί έχει max 10. Ναι, γίνει λίγο fail αυτό με την granite. Μας χτύπησε λίγο, αλλά ό,τι θέλετε για το παιχνίδι ρωτήστε. Ανοιχτοί είμαστε, τα ξέρετε όλα αυτά. Εντάξει. Νάτος. Headshot. Ωραία, αυτό μ' άρεσε. Τουρουτουρουν. Έχει απίστευτα γραφικά. Είτε το βάλετε στα ultra, είτε τα βάλετε στα high, στα low, συγγνώμη. Είναι μια φάση Battlefield κι αυτό. Όπως που το Battlefield είτε ultra το βάζαμε είτε low, διαφορές δεν βλέπαμε παρά μόνο όταν ήμασταν ακίνητοι. Πάντα, βασικά, yeah. Όταν βάζεις σε ένα παιχνίδι το low ή τα ultra, εντάξει, κάποιες φορές σε κάποια παιχνίδια βλέπεις διαφορές, αλλά σε κάποια όχι. Π.χ. το Battlefield 3, όταν το έχεις βάλει στα ultra ή στα low, έχει αποδειχτεί κιόλας αυτό το πράγμα που λέω τώρα, ότι διαφορά δεν έβλεπες παρά μόνο αν ήσουν ακίνητος. Μιλάμε για τέτοια διαφορά, έτσι. Εγώ να πω την αλήθεια ότι το Battlefield το παίζα στα low, γιατί στα ultra έκανε πολύ πιο πολύ ώρα να φορτώσει τα texture και έτσι πολλές φορές με τρώγανε, εντάξει, όχι με τρώγανε, εντάξει, απλώς ήταν και ανούσιο κάποιες φορές. Και το εδώ το Crysis 3 το παίζω αυτή τη στιγμή στα very high, αλλά είναι μέχρι να το θα το τεστάρω και αυτό στα low, medium και high και very high, και νομίζω ότι θα καταλήξω στα low να το βάζω να το παίζω, γιατί διαφορές δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και μια δοκιμή που έκανα που να το παίξω στα low, δεν είδα διαφορά από τα very high. Να δούμε αυτός εδώ. Να τους. Γεια. Τον έφαγα, ωραία. Double kill.
Σνάιπερ, βασικά σνάιπερ με έφαγε από δίπλα. Ήταν δεύτερη, οι δύο ήταν. Από ό,τι έχω μάθει ότι η beta θα είναι ανοιχτή μέχρι τον Φεβρουάριο στις 22-20 του μηνός του 20 Φεβρουαρίου, ναι, τελείωσε το game. Θα είναι ανοιχτή μέχρι τότε, μέχρι το Φεβρουάριο. Οπότε πολλοί θα έχουν το χρόνο να το παίξουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τελείωσα δεύτερος με 16 kill και 8 death. Καλό σκοράκι. Εδώ πέρα είναι τα kill cam που γενικά τα kill που κάναμε στο παιχνίδι. Μας τα δείχνει έτσι στο τέλος. Τις ωραίες στιγμές βασικά. Είναι ωραίο γενικά το παιχνιδάκι, αξίζει. Ειδικά τώρα που είναι beta, κατεβάστε το. Λέω εντάξει. Βέβαια θέλει και εντάξει κάπως απαιτητικό σύστημα. Γιατί εγώ που το 4 τρώει 3 γίγα, 3,20 γίγα τρώει RAM. Είναι λίγο απαιτητικούτσικο, εντάξει. Εδώ πέρα βλέπετε είναι το οι players που έχουμε εδώ πάνω. Το δικό μου profile. Τα όπλα. Υπέχθησε το, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, το Crysis 3. Γεια σας.